Η Μαρία Μπεκατόρου θα είναι η παρουσιάστρια του νέου σοου τραγουδιού και μεταμφίεσης. Γύρισε το τρέιλερ της εκπομπής και μίλησε στο Star για όλα. Η Μαρία Μπεκατόρου άρχισε και επίσημα την προετοιμασία για την παρουσίαση του νέου σοου τραγουδιού και μεταμφίεσης. Μια νέα πρόκληση για εκείνη. Τη συναντήσαμε στα γυρίσματα για το τρέιλερ του σοου και από την αθλητική της εμφάνιση δείχνει πως είναι έτοιμη να μπει σε θέση μάχης. Είναι κάτι που νομίζω ότι ταιριάζει πολύ και σε μένα, γιατί έχει σχέση με χαρά, έχει σχέση με κέφι και είδα επεισόδια και ενθουσιάστηκα. Φυσικά και με αγχώνει. Λογικό είναι, αλλά είναι ωραίο. Δημιουργικό αυτό το άγχος. Είναι ωραίο. Το μόνο που χαλάει το ηλιόλουστο τοπίο στα επαγγελματικά της είναι η εξελίξη στο MasterChef. Και για πρώτη φορά η παρουσιάστρια, μιλώντας στο Star, λέει πως και εκείνη έχει κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας παραγωγής για οικονομικές εκκρεμότητες από την παρουσίαση του Junior MasterChef. Έχουμε όλοι κινηθεί νομικά, γιατί ήμασταν όλοι μια ομάδα. Τι να σου πω, εύχομαι να έχει μια καλή έκβαση υπόθεση για όλους μας. Αποφάσισα να το κάνω γιατί ήμασταν όλοι μια ομάδα. Δεν ξέρω αν μεμονωμένα θα το έκανα. Για να μιλήσω απόλυτα ειλικρινά. Είναι δύσκολα στην περίοδο που ζούμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Έτοιμοι για την παρουσίαση, έτοιμοι για τις τυχόν αρνητικές κριτικές που θα ακολουθήσουν, αφού οι πένες των τηλεκριτικών είναι σε ετοιμότητα. Η πρώτη της σκέψη όμως όταν έκλεισε για το σοου ήταν άλλη. Πω, τι μεγάλο στούντιο που θα έχω. Αυτό. Σκέφτηκα. Κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια, να σου πω την αλήθεια, οπότε έχω συνειδητοποιήσει πολλά πράγματα και σου είπα όλα τα δέχομαι και προχωράω. Ούτε 2 εβδομάδες δεν μένουν για να προετοιμαστούν οι επώνυμοι. Οι πρόβες τους θα είναι καθημερινές, αφού θα πρέπει να συνδυάσουν τραγούδι, εικόνα και κίνηση. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθούμε όλοι γνωστούς ανθρώπους από το χώρο τον καλλιτεχνικό να ενσαρκώνουν γνωστά ονόματα της εγχώριας και της ξένης σκηνής, της μουσικής βιομηχανής. Πολύ ωραίο. Αποχώρηση μπορεί να μην υπάρχει, όλοι όμως θα κυνηγούν την καλύτερη βαθμολογία.